Έλατε, κύριε Αλεξιάδη. Να ξεκινήσουμε την τεράστια αντίφαση. Στρατηγέ, ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ. Με την καινούργια αντίφαση, με τη μεγάλη αντίφαση, κύριε Αυτιά. Από τη μια μεριά, όλοι λέμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ότι είμαστε σε μια κρίσιμη εθνικά περίοδο, ότι είμαστε μπροστά σε ένα, στη διαχείριση ενός πολύ δύσκολου γεγονότος. Ναι. Που δεν ξέρουμε κιόλας ποια θα είναι η εξέλιξή του. Ελπίζουμε όλοι να είναι πολύ θετική. Ναι. Αυτή είναι η μια πλευρά. Και η άλλη πλευρά ποια είναι? Άθλια υπονοούμενα για τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης. Άθλια υπονοούμενα. Από ποιους? Για τον... Από ποιους? Αφήστε να τελειώσω. Ελάτε. Άθλια υπονοούμενα για τον αναπληρωτή Υπουργό που ορκίστηκε πρόσφατα. Ναι. Και προσπάθεια αποδόμησης της προσωπικότητάς τους. Και ο κύριος Καμένος έχει απαντήσει με σαφήνεια στο θέμα το συγκεκριμένο με τα βλήματα. Και έχει η ιστορία των αποστρατιών. Να στα πούμε στα παιδιά. Είναι όμως, κύριε. Να τελειώσω. Εγώ δεν διακόπτω. Κύριε Καρακούλη, να μην διακόπτω. Δύο μέρες πριν από το χαρακτηρισμού. Κύριε Καρακούλη, να μην διακόπτω. Να μιλήσει ο Τρίφων Αλεξανδρός και μετά θα απαντήσει. Καλημέρα, κύριε Μάντζη, κύριε καθηγητά. Πολιτικοί είναι οι χαρακτηρισμοί. Καλή σας μέρα. Λέω λοιπόν. Υπονοούμενα για τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, έχει απαντήσει για το θέμα των βλημάτων με σαφήνεια. Έχει, είναι στην αρμοδιότητα πλέον της δικαιοσύνης και της Βουλής η διερεύνηση και ο ίδιος και με συγχαρητήρια πολιτικά για τον κύριο Καμένο έχει πει ότι εγώ παρετούμαι από οποιοδήποτε δικαίωμά μου ως βουλευτής και να υπάρξει διαδικασία και δεν έχει πει καμία κανένας άλλος. Όχι, όχι, να τελειώσω. Να τελειώσω. Κύριε Καρακούνη, και όλα αυτά. Κύριε Καρακούνη, δεν διακόπτω κανέναν. Κύριε Καρακούνη, κάνουμε χρόνο. Το αμφισβητείτε αυτό. Μισό λεπτό. Σας φαίνεται μη περίεργο αυτό που είναι. Μα δεν είναι, γιατί ένα διάλογο κάνουμε. Κύριε Καρακούνη, να τελειώσω τη φράση. Να τελειώσει και κάνουμε και μια διάλογο. Κύριε Καρακούνη, δύο λεπτά να τελειώσει. Με πιέζει ο χρόνος πάρα πολύ. Πάμε στα παιδιά. Τελειώνω λοιπόν. Τελειώνω με τη φράση. Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και της Βουλής η υπόθεση για τα βλήματα. Οι αποστρατείες στο στρατό γίνονται με συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα κάποιοι ανακαλύπτουν την Αμερική. Ξεχάσαμε τι γινόταν με συγκεκριμένο πρόσωπο, έπρεπε να πω. Το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν καταλαβαίνω τον εκνευρισμό. Δεν καταλαβαίνω γιατί διακόπτεται διαρκώς. Και σε ό,τι σας το λένε, σας το είπε και ο στρατηγός. Δεν χρειάζεται να θα κληθεί και σαν μάρτυρας και ως μη στρατιωτικός. Αν χρειαστεί. Σε καλό είναι που δεν είναι ο στρατιωτικός. Αν υπηρετούσε. Αν υπηρετούσε. Κύριε Καρακούνη, κύριε Καμένο, καφενείο είναι εδώ τη Βουλή. Όχι. Τελειώνω λοιπόν τη φράση. Ελάτε. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά έλεος. Σε ό,τι αφορά τα όσα ακούγονται και για τον κύριο Κουβέλη και για τα όσα έχουν υποτίσει. Αφήστε το τώρα το θέμα αυτό. Είναι πέντε ημερών. Κλείνω εγώ. Ελάτε. Κάποια στιγμή, επειδή έχει πολλές πολιτικές εκπομπές στο Sky και καλά κάνει και ενημερώνει τον κόσμο, ας παίξει ένα βίντεο στο Sky που να δούμε τι δήλωνε ο αντιπρόεδρος κόμματος σήμερα για τον τωρινό του πρόεδρο και για άλλους πολιτικά στελέχη από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και το τι λέει τώρα. Να μην εμφανίζουμε μόνο τη μία πλευρά, να εμφανίζουμε όλες. Λοιπόν, σε ώρες εθνικής κρίσης, ψυχραιμία και ενότητα. Πάμε λοιπόν. Α, για τούτο το θέμα με τους Έλληνες αξιωματικούς, ψυχραιμία και... Και ενότητα. Και ενότητα. Βεβαίως. Ναι. Για το προηγούμενο θέμα το οποίο συζητήσαμε και ακούστηκαν πάρα πολλά. Για την αυριανή μέρα. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Στην πολιτική και ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική, σημασία δεν έχει μόνο να αναλύεις και να περιγράψεις την κατάσταση, είναι να δώσεις λύση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που προσπαθεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι να δώσει λύση. Και για να δώσουμε λύση σε ένα κρίσιμο θέμα σε σχέση με την Τουρκία, πρέπει να καταλάβουμε τι εξυπηρετεί την τουρκική πολιτική και τι εξυπηρετεί την Ελλάδα. Η ένταση, η αντιπαράθεση και η υιοθέτηση της τακτικής της σύγκρουσης και της υπόγειας διαδικασίας που θέλει η Τουρκία δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα. Και να πω και το άλλο. Η Τουρκία έχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι χώρα του ΝΑΤΟ και έχει συλλάβει στρατιώτες σε σύνορα. Εγώ δεν θα πω στην κουβέντα αν ήταν από τη μια ή την άλλη μεριά των σύνορων. Έχει συλλάβει στρατιώτες στα σύνορα, χώρα του ΝΑΤΟ. Και θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να το εξηγήσει αυτό το πράγμα και να απολογηθεί. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για την τουρκική και εξωτερική πολιτική. Εφόσον δεν το αναγάγεται εσείς στο θέμα. Άρα έχεις τα λόγια μας, κύριε Ζαχαριάδη, που σας λέμε να φέρει το θέμα και στο ΝΑΤΟ. Κύριε Αλεξιάδη, με συγχωρείτε, και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ παντού. Αλλά δεν έχουμε αυτή την κυβέρνηση έχει πάρει μια πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς στην ώρα της κρίσης δεν θεωρούμε ότι είναι ώρα για ανακοινώσεις τύπου, για δημόσιες σχέσεις ή για πολιτική. Είναι ώρα για να λύσουμε το πρόβλημα. Και αυτό κάνουμε αυτή την περίοδο.